Μπες στο mylogotshirt.com και δημιούργησε προσωπικά δώρα με το δικό σου σχέδιο, σλόγγαν ή φωτογραφία ανάλογα με την περίσταση. Ολοκληρωμένο. Ωστόσο, παιχνίδι παίζεται όπως αυτό που έχει ξεκινήσει. Αυτή την θα πάει τώρα στο 6-9 για τρεις ο Μπάλοκαν και θα βρει τον στο 20-15 για την ομάδα της Ένωσης, ενώ η ΕΘΑ έχει τώρα το κατέβασμα. Γίνεται όμως εκεί το κλέψιμο και ο Μάρκου θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Και έχουμε τον Μπάλοκαν εδώ ελεύθερος για τρεις και θα βρει τον στόχο ο Μπάλοκαν. Και έχουμε τώρα τον Μπάλοκαν, ο οποίος δίνει έξω στον Evans. Για να δούμε το σούτ πρέπει με τον Τζαουάρα στην κορυφή της ρακέτας. Ξανά ο ίδιος κάνει την προσπάθεια και θα βρει τον στόχο για τρεις. Μειώνει στους 7, στους 7 πάει και ο ίδιος. Να λοιπόν που το παιχνίδι πάει να γίνει ντέρμπι περίοδου. Ο Χρήστο εδώ στην προσπάθεια θα στοχίσει, κερδίζουν όμως το rebound και έχουμε το τρίποντο από τον Φλέμιξ και πλέον η διαφορά θα πέσει στο καλάθι. Πάει στους 16, το σκορ γίνεται 62-60 για την ομάδα. Τώρα ακόμα και να ισοπαρίσει αν ευστοχίσουν σε τρίποντα οι παίκτες της και η διαφορά τώρα πέφτει στον πόντο. Η διαφορά πέφτει στον πόντο με το καλάθι του Τζαβάρα, το σκορ γίνεται 72-71 και όλοι αντιλαμβάνεστε τι μας περιμένει σε αυτά τα τελικά στάδια. Την κατοχή για την ομάδα της Ένωσης. Είναι ο Evans, μπαίνει προς τα μέσα, ο Ray σημειώνει εδώ το καλάθι για την Ένωση. Το σκορ γίνεται 80-78 και 44 δευτερόλεπτα με 14 εκατοστά time out. Μένουμε και εμείς εδώ στο φορά. Φλέμιξ, ο Φλέμιξ στο κατέβασμα, μπαίνει προς τα μέσα και εδώ θα σημειώσει το καλάθι. Πάει στους 23. Πάει στους 23. Διαμαρτύρεται εδώ ο Ζάκης ο Παπαδόπουλος για αυτή την 83-82. Εύστοχος στην πρώτη ο Μπάλκαν. Πάει στους 29, 84-82. Επαναφορά για την ΕΘΑ στα 49 δευτερόλεπτα. Φλέμιξ εδώ. Πέρασε ο χρόνος και η Ένωση είναι στην τετράδα. Η Ένωση είναι στην τετράδα κερδίζοντας με 85-82 μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι.